Νομίζω ότι η χώρηση της ελευθερίας, της ετερότητας και της ιερότητας του προσώπου σε σκοτεινές δυνάμεις και η αναφορά αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση της θρησκείας όπως κάποιοι μας το χρεώνουν, αλλά βγαίνει μέσα από την παράδοσή μας, βγαίνει μέσα από το αγάλα που βυζάξαμε και δεν θα το αρνηθούμε. Έχω τη χαρά για το τέλος της σημερινής εκδήλωσης να καλέσω στο βήμα τον ιδρυτικό πρόεδρο της Νίκης. Δάσκαλο. Ιδρυτικό και συγγραφέα του Δημήτρη Νασιώτη. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Τα είπαν πολύ ωραία αναλυτικά οι προαναλύσαντες και ο κύριος Κιωτακάκος και η κυρία Κουρουπά και εγώ δεν θα σας καθυστερήσω. Εμείς είμαστε παλιοί γνωστοί. Εξάλλου την προηγούμενη φορά που ήρθαμε εδώ ήμασταν εκτός βουλής σε προεκλογικό αγώνα και τώρα όπως υπόθηκε το θαύμα έγινε. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει, μας έχει απομείνει τίποτα άλλο παρά μόνο η πίστη στον Χριστό και αγάπη στην πατρίδα. Μπήκαμε στο Κοινοβούλιο των Ελλήνων γιατί όχι για να κάναμε μεγάλα νομοσχέδια, αλλά για να, όπως ερωτήθηκα και απάντησα και γίνεται, για να διδάξουμε, για να αφυπνίσουμε, για να βγάλουμε τα πάζα και να θυμίσουμε στους Έλληνες ποιοι είμαστε. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για τις ταυτότητες. Πριν φτάσουν στην αλλαγή της ταυτότητας, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, έπρεπε να μας αλλάξουν την ταυτότητα, να χάσουμε την ταυτότητά μας. Χάσαμε μια ταυτότητα εμείς. Ποια? Την εθνική μας ταυτότητα. Ποια είναι αυτή? Και δεν χάνεται από τις τσέπες. Αυτή χάνεται με την πάροδο του χρόνου, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα σχολεία και μετά. Οι παράγοντες, οι θεσμοί που διαμορφώνουν την ταυτότητα είναι η οικογένεια και η παιδεία. Διαφωνείτε? Όχι. Εκεί φτιάχνεται ο άνθρωπος. Πρώτα, πρωτίστως, στο σπίτι. Έπρεπε να βληθεί με σκληρότητα και ύπουλα βέβαια η ελληνική οικογένεια, να χάσει τον προσανατολισμό της, την ρομιοσύνη της. Μας έριξαν έτσι το ύπουλο σύνθημα να γίνεται Ευρωπαίοι. Όχι. Το 1979, αγαπητοί μου, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γαλλική εφημερίδα Le Monde, με πηχαίους τίτλους έγραψε «Καλωσορίζουμε τη χώρα της φιλοκαλίας». Δεν έγραψαν ούτε του Ομήρου, ούτε του Δημοσθένη, ούτε του Περικλή. Δεν υποτιμώ. Έγραψαν τη χώρα της φιλοκαλίας και γνωρίζετε καλά, η φιλοκαλία είναι η συλλογή κειμένων, ρήσεων από τους νηπτικούς πατέρες των πρώτων αιώνων, τους πατέρες της Ερήμου. Μέγας Αντώνιος και τα λοιπά. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι δεν περίμεναν από μας να τους πάνε τον Όμηρο και τα έπι του Ομήρου ή τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αυτά τα είχαν, τα διαστρέβλωσαν. Περίμεναν οι καημένοι Ευρωπαίοι να τους πάμε τη φιλοκαλία. Τι σημαίνει φιλοκαλό? Ο φιλό σημαίνει αγαπώ. Το κάλος, την ομορφιά. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, το Στογεύσκι. Με κεφαλαίο το όμικρον, ο Χριστός δηλαδή. Περιμένουν οι καημένοι Ευρωπαίοι να ξαναβρούν το Χριστό, την Εκκλησία Του. Με ρωτούσαν οι μαθητές μου μέχρι πέρυσι, «Κύριε, οι Ευρωπαίοι δεν είναι χριστιανοί?» «Είναι», έλεγα. «Άρα, σε τι διαφέρουμε?» «Διαφέρουμε γιατί δεν έχουν την Εκκλησία». Δεν έχουν Εκκλησία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, χίλιες δόξες, παρόλο το πέσιμό μας, δεν πέσαμε, αλλά δεν ξεπέσαμε ακόμη. Έχουμε λίγα όρια ακόμη. Άλλο πέφτω, άλλο ξεπέφτω. Παρόλο το πέσιμό μας, έχουμε ακόμη την Εκκλησία που εστάθη πάντοτε, νυν και αΐ, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ελληνοσότηρα. Γι' αυτό μας πολεμούν και σήμερα και θέλω να μας κάνουν Ευρωπαίους. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έτσι, να χάσουμε την Εκκλησία μας, το ένδοξο καλυβάκι μας, το οποίο μας διασώζει. Αλλά υπάρχουν αντιστάσεις, γιατί σεβαστοί πατέρες και πύλε άδου ου κατησχίσουν αυτοίς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και η Εκκλησία μας
λαμπροτέρα καθίσατε όταν πολεμείτε. Μακάρι να την πολεμούν. Έχουν γεμίσει τα νεκροταφεία από μεγάλους πολέμιους και διώκτες, Διοκλητιανοί και Δέκοι κλπ. Κλπ. Αλλά θέλω να πολεμούν την ταυτότητά μας. Και μέσα στα σπίτια και μέσα στα σχολιά. Θα διαβάσω ένα κείμενο από αυτούς που αντιστέκονταν και μας είχαν προειδοποιήσει, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν καταλάβετε ποια είναι. Εμείς δεν διαβάζουμε τους πολύ έξυπνους, τους πολύ ξέρους. Έτσι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ό,τι με φωτίζει ο Θεός σας λέω. Έλεγε μια ωραία προφητεία ο Άγιος Κοσμάς. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Δεν έλεγε μορφωμένους. Άλλο διαβασμένος, άλλο μορφωμένος. Μορφωμένος είναι ο μεταμορφωμένος. Ο λαός μας τους διαβασμένους τους λέει πολύξερους. Τους μορφωμένους λέει γνωστικούς. Λέει και θυμάστε και εκείνο το δημοτικό τραγούδι με τη μάνα με τους 9 τους γιους. Ένας ωραίος στίχος. Πώς λέει, για τον Κωνσταντή δεν θυμάμαι τώρα, ο Παλαμάς το χαρακτηρίζει. Καλά μιλάς Κωνσταντή, αλλά δεν είσαι γνωστικός. Καλά μας τα είπες Κωνσταντή, αλλά δεν είναι γνωστικά αυτά. Έτσι χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη ο λαός μας. Για ακούστε τώρα έναν γνωστικό άνθρωπο ο οποίος μας είχε προειδοποιήσει. Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Θεός, δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Αυτό που έχουμε αγαπητοί μου είναι κληρονομιά από το Θεό. Ποιοι μας παρέδωσαν τα κληροδοτήματα στην πατρίδα μας? Άγιοι, ήρωες και σοφοί. Έχουμε τίποτε δικό μας? Όχι. Ποιος μας τα δίνει τα χαρίσματα? Ο Θεός. Μεγάλη κληρονομιά. Δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Τι σημαίνει παράδοση? Παράδοση σημαίνει παίρνω και το παραδίδω. Είναι από το ρήμα παραδίδομη η λέξη παράδοση. Δεν είναι παραλαμβάνω, είναι παραδίδω η παράδοση. Δηλαδή μας παρέδωσαν κάτι οι προγονείς μας και εμείς πρέπει να το δώσουμε στους επιγόνους μας, στα παιδιά μας. Τι μεταδίδουμε σήμερα στα παιδιά μας? Παραδίδουμε τα τιμαλφή μας, τα άξια λόγου, τα σπουδαία. Παράδοση ωραία είναι αυτό που μας μάθανε οι γονείς μας, να περνάμε από τις εκκλησίες έξω και να κάνουμε το σταυρό μας. Να μην τρεπόμαστε. Αν χαθεί η ντροπή από τον κόσμο, τελειώσαμε, έτσι. Να ξέρετε. Αυτό είναι νομίζω δύο πράγματα λείπουν σήμερα στην πατρίδα μας. Θα συνεχίσω. Γιατί η πατρίδα βρίσκεται σε κρίση. Τώρα θα πάω πάλι πίσω στους προγόνους. Να η ταυτότητά μας. Εμείς έχουμε τζιβαρικά πολυτίμητα και καθόμαστε και τρώμε ξυλοκέρατα. Ενώ έπρεπε να κοιτάμε πάντοτε πίσω, να δανειζόμαστε από τον πλούτο των προγόνων μας και θα ξεντροπιαζόμαστε. Έλεγε ο Πλάτωνας έτσι, έλεγε ένας Άγιος, αν ζούσε μετά Χριστόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Μαυρόπους, έλεγε για τον Πλάτωνα, αν ζούσε μετά Χριστόν θα αναφωνούσε και αυτός όπως ο Θωμάς, ο Κύριός μου και Θεός μου. Στον διάλογο του Πρωταγόρας, ο Πλάτωνας λέει κάτι. Όταν ο Δίας μοίραζε, λέει, έφτιαχνε τον κόσμο, ήταν έξυπνοι οι προγόνοι μας. Πολύ έξυπνοι. Εμείς πώς καταντήσαμε έτσι? Έδωσε σε όλους, σε όλα τα πλάσματα, διάφορα προτερήματα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Στα ζώα ταχύτητα, νύχια, να πετούν οι γιώργοι, φίλε κλπ. Κλπ. Να κολυμπούν. Στον άνθρωπο τον άφησε γυμνό. Πάει ο Ερμής, του λέει, τι γίνεται? Καταστρέφονται οι άνθρωποι. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν? Γιατί ζούσαν και τρώγονταν μεταξύ τους. Λέει ο Δίας, θα τους δώσει δύο πράγματα τους ανθρώπους. Για να μπορέσουν να κάνουν πόλην, πολιτεία, να ζήσουν μαζί. Ποια? Την εδώ και τη δίκη. Δηλαδή την ντροπή και τη δικαιοσύνη. Να ο σπερματικός λόγος. Προ Χριστού μας μιλάει για την ντροπή και τη δικαιοσύνη. Σ' όλους τους ανθρώπους, να λέω εμείς, σ' όλους τους ανθρώπους θα βάλεις μέσα τους δύο πράγματα, να ντρέπονται και να είναι δίκαιοι. Και μάλιστα λέει και ο Πλάτωνας, σας το θυμάμαι, και νόμο θες παρεμού, τον μη δυνάμενον εδούς και δίκης μετέχειν κτίνινος νόσων της πόλης. Δηλαδή, όσοι δεν μετέχουν, δεν μπορούν να είναι δίκαιοι και άνθρωποι ντροπαλοί, να τους σκοτώνουν ως αρρώστιες νόσοι της πόλης. Αυτές οι δύο ασθένειες, η αδικία και η αδιαντροπιά, για να σκεφτούμε λίγο, καταστρέφουν τις πολιτείες. Αυτό δεν βιώνουμε σήμερα, αγαπητοί μου. Γάμος ομοφιλοφίλων. Αδιάντροπα πράγματα.
Οι παππούδες τι θα έλεγαν, ντροπή και να τα πούμε. Να η καταστροφή της ελληνικής οικογένειας. Τα παιδιά σε σύγχυση. Να η καταστροφή της ελληνικής παιδείας. Μας λέει πνευματικοί, πηγαίνουν νεαρά παιδιά και δεν... με δυσφορία φύλλο, έτσι τα λέμε, γάλα και όρους τώρα. Προωθείτε από παντού. Είναι ο σύγχρονος σατανισμός, αγαπητοί μου. Γιατί καρικεύεται και αυτό και ο διάβολος έχει, με συγχωρεί τώρα για τις θεολογικές αυτές αναφορές, και ο διάβολος προσαρμόζει τις εποχές. Βάζει καρικεύματα για να προωθεί αυτό που προωθεί πάντοτε. Αδιάντροπια και αδικία. Και αδικία δεν γίνεται συνεχώς στην πατρίδα μας. Λένε, σημειώνω, για, παίρνουμε, λέει, πώς τα λένε αυτά, Δημήτρη, από διάφορους τίτλους, από διάφορους οίκους, όχι αξιολόγησης. Όταν ακούω οίκους, στο μυαλό μου πάει κάπου αλλού, αλλά μην το αποτρέπουμε. Και ποιο είναι το αποτύπωμα στο λαό αυτό, ποιο είναι, πήραμε και ξεπήραμε, είμαστε πρώτοι στην ανεργία, στη βενζίνη πιο ακριβή, στο ρεύμα, στα δυστυχήματα, στα τροχαία, πρώτοι, κατασκοτώνονται τα παιδιά μας. Στο κόστος στέγασης, έλανε και στην Αθήνα σπίτι. Δύο μισθούς θέλεις. Στην μετανάστευση των νέων. Λαιλατήθηκαν τα νιάτα μας. Λαιλασία εγκεφάλων, κανονική. Τι να καμαρώνουμε. Πια στις κλοπές. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει κραπεί. Δύο φορές εμένα. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει γίνει θύμα κλοπής. Γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Ατιμωρησία. Η λέξη έχει ποινικοποιηθεί. Η λέξη τιμωρία έχει ποινικοποιηθεί. Στα ναρκωτικά, μια γενοκτονία, μια ύπουλη γενοκτονία μέσω των ναρκωτικών, πάλι λόγω της ατιμωρησίας. Ξέρουν οι έμποροι ότι σε πολύ λίγο καιρό θα βγουν έξω. Και δυστυχώς αυτή είναι η πιο θλιβερή πρωτιά, αγαπητοί μου, είμαστε πρώτοι στην υπογεννητικότητα. Ποιο είναι το υπαρρύθμινο πρόβλημα σήμερα στην πατρίδα μας? Ποιο? Η υπογεννητικότητα. Οδεύουμε σε ιστορική ευθαρασία. 576.000 λιγότεροι Έλληνες μέσα σε 13-14 χρόνια της μνημονιακής φρίκης. 10 πόλεις σαν τη Χαλκίδα, άμα σας απαριθμίσω ποιες πόλεις είναι, σαν άλλες τώρα, Χαλκίδα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη και άλλες 5-6 πόλεις αυτού του πληθυσμιακού μεγέθους, να πας αύριο και να είναι χωρίς ανθρώπους, ερυπωμένες. 576.000, βεβαίως δεν ανησυχούν, δεν ανησυχεί η πολιτική νομεκλατούρα, γιατί βεβαίως και καμαρών αναπληρώνονται από τις εισρωές λαθρομεταναστών. Είναι το ύπουλο σχέδιο αλλαγής της Ελλάδος, πληθυσμιακής. Ξέρετε, το Ισλάμ με δύο τρόπους επεκτείνεται. Πρώτον, με τον τζιχάντ, τον ιερό πόλεμο όπως το λένε, το σπαθί του Ισλάμ, και δεύτερο, με τη μετοίκηση. Εγκαθιστάνεται σε έναν τόπο, γεννάμε, διαρκώς παίρνουμε τα επιδόματα, ήδη χώρες του Βορρά που κάποτε ήταν παράδεισοι μετανάστευσης, Σουηδίες κλπ, έχουν γίνει κολαστήρια με κέντρο. Τα ξέρετε, έχετε διαβάσει, τα βλέπετε. Το ίδιο και στη Γερμανία, η μετοίκηση και η εντολή. Γεννήστε για να αφυδατώσουμε αυτή τη χώρα οικονομικώς και πληθυσμιακώς να τη βουλιάξουμε. Γιατί οι Ευρωπαίοι και εμείς τώρα είμαστε σκολικοειδείς απόφυση της Ευρώπης, είμαστε κλεπτισμένοι, καλοζωισμένοι. Έτσι, αυροδίαιτοι, δεν θέλουμε να χαλάσουμε την καλοπέρασή μας με πολλά παιδιά. Εγώ είμαι πολίτικης οικογένειας. Έτσι ξεκίνησε η Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε με την πολυτεχνία. Διάβαζα ένα βιβλίο και είχε παρέθεται ποια ήταν η οικογενειακή κατάσταση των Ηρών το 21. 10, 12, με έκανε εντύπωση ο Παπαφλέσσας. 18 αδέρφια. Από δύο μάνες τέλος πάντων. 12-13 παιδιά, ο Μακριάνης 12 παιδιά. Αλλά αυτοί ήταν πατριώτες. Λοιπόν, θα δώσουμε λόγο στον Θεό αν εξαφανίσουμε το έθνο μας. Εμείς το μικρό αυτό έθνος πιστέψαμε στο Μεσσία, μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Γιορτάζαμε τον πρωτόκλητο Ανδρέα της προάλλης, 30. Εμείς είμαστε και το πρωτόκλητο έθνος, αγαπητοί. Ο πρώτος λαός που πίστεψε στον Χριστό είμαστε εμείς. Καθόλου τυχαίο. Αναμέναμε αυτή την ημέρα για να μας δώσει ο χριστιανισμός να μας ξανανιώσει, να ξαναγίνουμε νέοι. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα
χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού, η μετάβαση των 70 που λέμε. Και έτσι διαδόθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Ας είμαστε υπερήφανοι γι' αυτά. Δεν τα λέγει στα σχολεία. Η ελληνική γλώσσα, το καμάρι μας. Αν ξέραμε τι σημαίνει ελληνική γλώσσα, δεν θα βαδίζαμε με σχημένο το κεφάλι, με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Ο πλούτος που έχει η γλώσσα μας, η γλώσσα του Ευαγγελίου, οποιαδήποτε λέξη έλεγε και στους μαθητές μου, κρύβει πλούτο, την ιστορία μας. Είναι φορέας πολιτισμού η γλώσσα μας. Ξέρετε, η λέξη γλώσσα παράγεται από τη λέξη γλώξ, που σημαίνει που είναι εκείνο που είναι στα σιτάρια, εκεί που έχει το σπόρο στην κορυφή. Καταλάβατε που λέω. Τα στάχια δηλαδή. Βλέπετε τι κάνει η γλώσσα μας. Αυτό που μας δίνει το ψωμί, το παίρνει εκείνο το κομμάτι από το στάχι, τον ιερό καρπό, έτσι, τον άρτο, και το πάει στη γλώσσα. Λέει, η γλώσσα είναι το ψωμί του πολιτισμού μας, η βάση του πολιτισμού μας. Αυτό λέγεται κείμενο, γιατί κείται, είναι ξάπλα. Έτσι. Είναι πολύ ωραία, αυτά άρεσαν στα παιδιά. Φτιάξτε, λέω, ένα λεξικό με λέξεις καθημερινής εμπειρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Κακοπαιδείας, Παιδομαζώματος, να μοιραστεί στα παιδιά για να σεβαστούν και να αγαπήσουν τη γλώσσα. Με λέξεις καθημερινής εμπειρίας, επαναλαμβάνω. Γλώσσα, πίστη, πολιτισμός, παράδοση είναι τα θεμέλια, οι κολόνες του γένους μας. Αυτά ροκανίζουν, ξέρετε. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν, λέει, κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει, 11 εκατομμύρια μάρτυρες, λένε μερικοί ότι ο χριστιανισμός επιβλήθηκε με τη βία, όχι, 11 εκατομμύρια εκουσίως πήγαν και δέχτηκαν το μήνυμα του Χριστού. Ενώ ανώδυνα σήμερα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Ο Άγιος Νεκτάριος μας χαρακτήρισε δασκάλους οικουμένης. Μπορούμε τώρα εμείς να αυτοπροσδιοριστούμε ως δασκάλους, δάσκαλοι της οικουμένης? Όχι. Γιατί ξεχάσαμε ότι είμαστε Ρωμνοί. Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί. Προλάβαμε εμείς, η γενιά η δικιά μου, προλάβαμε παππούδες που πολέμησαν πάνω στις αιτωράκες της Σπίνδου. Δεν πάω στα παλιά, πολύ παλιά χρόνια. Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν. Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Θυσία, αγαπητοί μου, σπουδαία λέξη. Έλεγα χτες μια ομιλία στη Βουλή, με πήρε τηλέφωνο ένας από το Σούλι, από την περιοχή της Παραμυθιάς, και μου είπε ότι θέλουν να μετατρέψουν το άγαλμα του Ζαλόγκου, τις σουλιώτισες που έπεφταν, σε μνημείο βίας κατά των γυναικών, κυρία Κουρουπάκη. Άκουσον, άκουσον. Από το σύμβολο της αυτοθυσίας, των γυναικών, των Ελληνίδων, το διαχρονικό, το οποίο βέβαια έχει αφαιρεθεί και από τα σχολικά βιβλία, δεν υπάρχει στην εκδημοτικού, να το κάνουμε, βάλουμε πάλι στην ατζέντα του δικαιωματισμού όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε. Βία κατά των γυναικών ήταν αυτό? Ή η θυσία υπέρτατη Ελληνίδων για να μην πέσουν στα πρόστιχα χέρια των Τούρκων? Κάλιο, που λέει το τραγούδι, κάλιο να δώσω το αίμα μου στη γη για να ποτίσει, παρά να δω τον Τούρκο τα μάτια μου να φιλήσει, έλεγαν οι Ελληνίδες εκείνες. Κάνω μια σύγκριση πως τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους, και πως τώρα χωρίς μια πίεση όλα τα ισοπεδώνουν. Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω, ο Θεός να φυλάξει να μην έρθουν οι βάβαροι και μας ατιμάσουν. Αγαπητοί μου, οι στρατιές του Ιμπραήμ και του Δράμαλη και του Χιουταχίν απέναντι στη Μικρά Ασία. Ο εχθρός υπάρχει. Και είμαστε ακόμη, δεν είμαστε ενωμένοι. Να σας πω εκείνο το ιστορικό ανέκδοτο, το λέω πάντοτε. Το πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως, στην Ελλάδα, όπως έλεγε και ένας, θα το πω γι' αυτό, ο Κανελόπουλος Παναγιώτης, λέει, πώς πήρε εκείνο το τραγουδάκι περπατώντας η Δόξα Μονάχη στην Ελλάδα. Λέει, ποτέ δεν περπατάει η Δόξα Μονάχη στην Ελλάδα. Έχει το διχασμό και τη διχόνοια δεξιά και αριστερά. Το πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως του 21, ερίζουν οι καπεταναίοι. Γιατί άλλο, για πρωτοκλησίες, πρωτοκαθεδρίες, για καπιταναλίκια κτλ. Στέλνει μια επιστολή, η Πελοποννήσια, στέλνει μια επιστολή, αγαπητέ μου Δημήτρη, που είσαι συγγενής, έχεις μακρινός απόγονος των Κολοκοτρωνέων, κοντινός, εννοώ χρονικά. Ναι. Και του Νικηταρά, στέλνει μια επιστολή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος των Κολοκοτρώνη και του λέει, αδελφέ, τότε δεν έλεγαν κύριε, δεν είχαν κύριους ή σκύλους, τότε έλεγαν αδελφέ μου. Αδελφέ μου Θοδωράκη,
Σας στέλνω το δράμαλι με 30.000 ασκέρι να τα βρείτε και να μονιάσετε. Τα ασκέρια είναι απέναντι και εμείς δεν είμαστε μονιασμένοι. Αλλά τι να κάνουμε, είναι αυτό το κακό στη φυλή μας από την αυγή της ιστορίας μας. Πώς ξεκινάει η Ιλιάδα του Ομήρου, θυμάστε? Μήνυν άλυνε. Ποια μήνυν, πάτε Λαβρέντε? Ποιοι ερίζουν? Μήνυν, ξέρετε, είναι τα νεύρα, είναι η έρηδα. Οι δύο αρχηγοί των Ελλήνων, ο Αγαμέμονας και ο Αχιλλέας. Γιατί ερίζουν? Για μια γυναίκα, τότε την Χρυσίδα. Τέλος πάντων. Και τι θα πάθουμε, ακούς κουβέντα, άντε να λείψετε χαμένοι άνθρωποι. Χαμένοι άνθρωποι. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα, δώσους χρήματα, μαμονάς αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία. Πίστη, τιμή, ελευθερία. Πίστη, έτσι, ελευθερία, ταυτόσιμη. Ο διεθνικός μας ύμνος, αγαπητοί μου, πώς ονομάζεται, ύμνος στην, δεν λέει στην Ελλάδα. Γιατί το προσυπέγραψε και το τιτλοφόρησε έτσι το αργιστούργημά του εθνικός μας ποιητής? Για να μας πει εις τους αιώνας των αιώνων ότι Ελλάς και ελευθερία συνώνυμες, ταυτόσιμες μάλλον. Έλληνα σημαίνει ελεύθερος. Είμαστε ελεύθεροι σήμερα? Ερωτώ, είμαστε? Μας έχουν αφαιρέσει τον τρόπο να σκεπτόμαστε ελεύθερα. Σήμερα είναι ύπουλη η λογοκρισία. Δεν μας απαγορεύουν να μιλάμε. Η ύπουλη λογοκρισία, η σύγχρονη, τι κάνει? Σου υπαγορεύει τι θα σκέφτεσαι και θα λες. Πώς? Με την προπαγάνδα και με την πλήση εγκεφάλου που γίνεται καθημερινώς μέσα στα σπίτια μας, από τον τρίτο γονέα, πέστε τον, από τον πρώτο, την τηλεόραση, τα διαδίκτυα, σου επιβάλλουν γνώμη. Ο Νεοκλήσος Σαρής, ο Μακαρίτης, έλεγε για τους Τούρκους που έρχεται και δεν ξέρουμε γιατί έρχεται ο Ερντογάν, γιατί έρχεται, είναι ανεπιθύμητος. Έλεγε, φοβάμαι πάρα πολύ, τι φοβάστε κύριε καθηγητά, όταν οι Έλληνες θα αρχίσουν να σκέπτονται σαν τους Τούρκους. Να αποδεχόμαστε τα πάντα. Να μην μας ενοχλεί τίποτα. Το ίδιο δεν γίνεται και στα οικονομικά πράγματα. Σήμερα κάποτε οι άνθρωποι ήταν τίμιοι, τίμιοι οι γονείς μας, το καθαρό μέτωπο. Ποια είναι η πιο θεολογική φράση του λαού μας? Αυτός ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού. Χαρά Θεού σημαίνει ο άνθρωπος του Παραδείσου. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε, Χριστός ανέχει τη χαρά μου. Ο συνάνθρωπός μας είναι η χαρά μας. Τώρα μην πάμε στα θεολογικά και του Μεγάλου Αντωνίου. Είδες τον συνάνθρωπό σου, είδες τον Θεό σου. Και λέει ο Σάρτ, τι λέει ο Σάρτ, ο Γάλλος, που είναι η συμπίκρος όλης γαλλικής φιλοσοφίας, ο άλλος ο εχθρός μου. Ο πλησίον μου, ο εχθρός μου. Εμείς λέμε ο πλησίον είναι ο Θεός μου. Εκ του πλησίου ζωή και ο θάνατος. Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στον Χριστό και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες Εκκλησίας μας. Διαφωνούμε? Όχι. Την Ορθοδοξία λέει. Την οφείλουμε στον Χριστό. Ορθοδοξία μας δίδαξε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Από εδώ ξεκινάμε. Ελληνοσότερα Εκκλησία πάντοτε. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Όλη η συμπίκρωση, όλη η ιστορία αυτή είναι. Άγιοι και ήρωες. Παλαιότερα, πάντα πρέπει να κοιτάμε πίσω. Το λέω πάντοτε και έχω κουραστεί. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός. Πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί πίσω. Όχι ως συντηρητισμός και έτσι ανοησίες, νεοπαγανισμοί και ανοησίες. Πίσω τι κάνανε? Γιατί προορισμός των πριν 100 χρόνια είπε να γίνεις ήρωας, και όταν λέμε ήρωας, όχι μόνο να παίρνεις για τα γάνια και να κόβεις κεφάλια. Αν τους καλούσε η πατρίδα, το έκανα γι' αυτό. Ήρωας τι σήμαινε? Ο έντιμος, ο αξιοπρεπής, ο ακέραιος, ο οικογενειάρχης. Έτσι δεν είναι? Ήταν ήρωας αυτός ο άνθρωπος. Τράνε βεφαμελιά. Οικογενειάρχης. Η λέξη οικογενειάρχης ήταν αρετή σε εμάς την πατέρες. Λέγαν νοικοκύρης οικογενειάρχης. Χάθηκε αυτό σήμερα. Γιατί την οικογένεια θέλουν να την μαγαρίσουν. Αυτό κάνουν. Αν χαθεί η οικογένεια, χάνεται το παν. Τι σημαίνει πατρίδα, αγαπητοί φίλοι? Πατρίδα σημαίνει πολλές οικογένειες. Διαφωνείτε? Βάζουμε τις οικογένειες, τις πατριές που λέγαν παλιά, τη μία δίπλα στην άλλη, στους μαχαλάδες, θα το πω έτσι, στις γειτονιές, να η πολιτεία, να η πατρίδα. Αλλά άμα αρχίσουμε και δηλητηριάζουμε και μαγαρίζουμε την οικογένεια, καταστρέφεται και η πατρίδα. Αυτήν την Αγία κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας.
Είναι εντολή αυτή, αγαπητοί μου. Να αγωνιστούμε. Αυτό θα κάνουμε στη Βουλή. Αυτό που υπόσχεται η Νίκη και εγώ και τα παλικάρια και η κυρία Κουρουπάκη, γιατί και οι γυναίκες Ανδρείας είναι, θα μείνουμε αδούλωτοι, απροσκύνητοι και θα υπηρετούμε πάντα αυτά τα δύο τσιβαρικά μας. Και την πίστη μας και την πατρίδα μας. Είναι κρίμα να έχετε ένα τέτοιο έθνος. Και βλέπουμε τώρα πως πριν αρχίσει ένας πόλεμος στέλνουν ατομικές προσκλήσεις. Έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους για να κρατηθεί κάτι, για να σωθεί το πλάσμα του. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Μην σκύβετε το κεφάλι και μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Ουκ έδω και νημήν ο Θεός πνεύμα δειλίας. Έλληνες είμαστε, θα αγωνιστούμε, αγαπητοί μου. Την Ελλάδα από το αυτή θα την πιάσουμε και θα τη σώσουμε, θέλει δεν θέλει. Έτσι θα κάνουμε. Άρα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι ανθρωπίνως. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, θα κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Να κλείσω. Θα πείτε τι λόγος είναι αυτός, άλλα περιμένατε. Δεν μην λέμε για τα προβλήματα. Εγώ θέλω να μιλάω καρδιακά, αγαπητοί μου. Ρωμαϊκά. Ο πολιτικός ο λόγος, καμιά φορά για τα θέματα των ταυτοτήτων, επαναλαμβάνω, οι προαναλύσεις, εξαίρετοι ομιλητές τα κάλυψαν, που τα γνωρίζουν καλύτερα και από μένα. Να κλείσω κάτι, μια και είμαστε σήμερα γιορτή του Αγίου Πορφυρίου. Ένα από τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος του άρεσε πολύ η ποίηση και έλεγε πρέπει να είμαστε ποιητές. Και μάλιστα εδώ ο πατήρ Ανανίας Κουστέλης έχει και ένα ωραίο έτσι πορτρέτο. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που έχουμε μεταξύ των Αγίων και τον Άγιο Πορφύριο τον Θαυματουργό, τον Βασιλέα. Γιατί Πορφύριος, λέει ο πατήρ Μακαριστός, οσιακής μνήμης κι αυτός. Πατήρ Ανανίας Κουστέλης, Πορφύριος σημαίνει αυτόν που έχει πορφύρα, πουν του Βασιλιά. Και όλοι είμαστε βασιλείς και ιερείς, αφού είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έχουμε αυτόν τον γέροντα. Και ας το παρακαλούμε, ας του μιλάμε, νησιτεύει. Του άρεσαν πολύ τα ποίηματα. Πιο πολύ λέει, του άρεσε ένα ποίημα. Τι ωραίο. Αχ, αυτά τα πέταξαν μέσα από τα σχολεία. Το διαβάζω με τίτλο Πεύκα. Του Λάμβρου Πορφύρα. Άγνωστοι ποιητές. Βυζινός, Πολέμης, Δροσίνης, όλοι αυτοί, Κάλβος, Βαλαωρίτης, σπουδαία αναστήματα. Τους έχουν προγραμμένους από τη σχολική εκπαίδευση. Έστυψαν τα μυαλά τους, η ψυχή τους, τα νεύρα της ψυχής τους τα έδωσαν όλα για να μας κληροδοτήσουν για τα παιδιά μας και πάνε και βάζουν μέσα συνταγές μαγειρικής και ο Σάκης ο ηλεκτρολόγος που τα έφτιαξε με 13χρονη μαθήτρια για να καταστρέψουν, εξαπαλώνουν λίγο τα παιδιά μας. Ακούστε ποίημα που το θεωρούσε ο Άγιος Πορφύριος ό,τι καλύτερο. Με τίτλο Τα Πεύκα. Να ήταν τα πεύκα της πλαγιάς να μου δίναν απ' τα κλαδιά του τα μέτρα μια στίβα, μια αγκαλιά. Να φτιάχνα σε μια άκρη δίπλα του τη φτωχική μου και έρημη καλύβα. Να ήταν το καλοκαίρι να μου δίνανε τα φύλλα να πλαγιάσω τα ξερά του, μαζί του να το λέω το τραγούδι του, μαζί του τα αυγινό το σφύριγμά του. Κι ύστερα τίποτα άλλο. Και όταν θα σβήνε έτσι η ζωή μου, από χαρά γεμάτη, η λίγα κλαδιά του πάλι να μου δίνανε να γίνουν το στερνό μου το κρεβάτι. Ο Άγιος αγαπούσε πολύ τα κτίσματα, τα ποίηματα του Θεού. Αγαπητοί μου, είμαστε σε δύσκολες εποχές, όντως, αλλά έλεγε ο Σολωμός, ειδού ο Χριστός, ένα ποίημα εις μοναχήν και αναφέρεται στους ασθενείς, ασθενείς είμαστε όλοι. Ειδού ο Χριστός που γέροντας στου πόνου το κρεβάτι, σου σιάζει το προσκέφαλο και σε παρηγορεί. Είμαστε στου πόνου το κρεβάτι, αλλά έχουμε και τον Χριστό μας, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε τη γλώσσα μας, έχουμε ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι. Έπλασε ο Θεός τη γυναίκα, από πού την έπλασε? Από το πλευρό του άντρα. Γιατί? Για να στέκεται στο πλευρό. Η Ρωμιοσύνη έτσι κάνει, στο πλευρό να στεκόμαστε ο ένας τον άλλον. Είναι εποχές που πρέπει ο ελληνισμός πάλι να ξαναβρει το κέντρο του, το αξιακό του κέντρο και να μην φοβόμαστε. Να κλείσουμε κάτι στο γενιάτικο που με αφήνετε, έτσι ένα ωραίο. Θυμάμαι στη θεολογική σχολή ο καθηγητής ο Λάμβρος ο Σιάσιος, ένας εξαιρετικός, του άρεσε να δει τα περίεργα κείμενα, είχε εντοπίσει σε ένα βιβλίο του 1760 του Κεσάριου Δεπόντη κάτι που αναφέρεται στα Χριστούγεννα. Ο Κεσάριος Δαπόντες, σπουδαίος λόγιος μοναχός,
απευθύνει μια επιστολή σε κάποιον ο οποίος θέλει να το κάνει το τραπέζι. Και του λέει ο μοναχός ο Αγιορείτης, ακούστε, επιθυμήν επιθύμησα τούτη την εβδομάδα φαγήν μετά της ευγενίας σου. Εις το τραπέζι που θα μου παραθέσεις εννοεί, δεν θέλω να είναι άρτος αρπαγής, ούτε πρόβατα αδικίας, ούτε όρνηθες ασελγίας, ούτε δορκάς υπερηφανίας, ούτε ορτή και αμνησικακίας, ούτε λαγός φιλοχρηματίας, ούτε χείρι ακαθαρσίας. Το παραμονές και στο γένο. Θέλω δε και παρακαλώ να είναι άρτος υδρότος, φακές ταπεινοφροσύνης, φασόλια σοφροσύνης, ρεβίθια ελεημοσύνης, ιχθύες απλότητος, ελιές ηλαρότητος και λάχανα ευλαβίας. Ας ξεκινήσουμε με τις φακές ταπεινοφροσύνης. Ευχαριστώ πολύ.